Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, η μέρα πανελλαδικής δράσης για τους εργαζόμενους, για να εκφράσουμε και εμείς με τη σειρά μας την αντίθεσή μας στο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η κυβέρνηση. Ένα πολυνομοσχέδιο που έρχεται εν μέσω πανδημίας, που αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολο για τα σωματεία να οργανώσουν γενικές συνελεύσεις. Το πολυνομοσχέδιο πλήττει όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού κόσμου, από την πρωτοβάθμια μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, φέρνοντας μία σειρά αντιεκπαιδευτικών νόμων. Κάποιοι από τους οποίους είναι η αύξηση μαθητών ανά τμήμα, πράγμα που σημαίνει συγχωνεύση τμήματων και απολύση συναδέλφων αναπληρωτών. Εισάγει νέα αντικείμενα στον υπηαγωγείο, όπως είναι τα αγγλικά, εντελώς αντιεπιστημονικά, σε μια ηλικία που το ζητούμενο είναι η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας από τους μαθητές. Επίσης, φέρνει την αντιδραστική αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και για τους εκπαιδευτικούς αργότερα και για το ίδιο το σχολείο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, πράγμα που σημαίνει κατηγοριοποίηση των σχολείων. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο με σύγχρονες υποδομές που θα καλύπτει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, ένα σχολείο με μόνιμο προσωπικό που ο εκπαιδευτικός και το έργο του θα στηρίζονται. Το πολυνομοσχέδιο δεν καλύπτει καμία από αυτές τις ανάγκες, κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και το Υπουργείο θα μας βρει απέναντί του.